Βρισκόμαστε σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης σε μια σύσκεψη που έχουμε συγκαλέσει σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη για να συζητήσουμε για αυτή την οραματική ιδέα που σχεδιάζεται και αφορά τον κόμβο καινοτομίας της περιφέρειας Κρήτης. Είναι μια ιδέα η οποία την έχουμε αγκαλιάσει από την αρχή γιατί ουσιαστικά συμβάλλει στον κυβερνητικό στόχο που δεν είναι άλλος από την διασύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων με την αγορά και την παραγωγή. Σήμερα συζητήσαμε για τεχνικά θέματα που αφορούν αυτή την πρόταση και για να δούμε με ποιο τρόπο από το καινούριο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας θα χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση αυτή την καινοτόμα πρόταση που στόχο έχει να κάνει την Κρήτη μια ισχυρά καινοτόμο ευρωπαϊκή περιφέρεια. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας συμμετέχει βέβαια στις προσπάθειες για τη δημιουργία του κόμβου καινοτομίας Κρήτης. Είμαστε αρρωγοί, θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Όπως ξέρετε, ήδη το ΙΤΕ λειτουργεί το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης εδώ στο Ηράκλειο. Τώρα, σε συνεργασία πολύ στενή με το Πολυτεχνείο, το επεκτείνουμε στα Χανιά. Ήδη ανακαινίζεται η Γαλλική Σχολή στα Χανιά για να αποτελέσει παράρτημα προέκταση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου. Και όπως ξέρετε, προβλέπονται δύο νέα κτίρια να κατασκευαστούν στα Χανιά, σε χώρο που έχει παραχωρήσει πολύ γενναιόδωρα το Πολυτεχνείο Κρήτης, 35 στρεμμάτων, για την κατασκευή ενός ακόμα Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου εκεί. Είναι μια επένδυση 11,5 εκατομμυρίων, η οποία είναι ήδη στον αέρα. Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν προκηρυχθεί. Περιμένουμε ότι μέσα στην επόμενη διετία το αργότερο θα ολοκληρωθούν αυτές οι εγκαταστάσεις στα Χανιά. Και εδώ στο Ηράκλειο βέβαια προβλέπεται η κατασκευή 4 κτηρίων, προϋπολογισμού πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ, όπου θα αποτελέσουν κάποια από αυτά τα κτίρια και πάλι επέκταση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου για να καλύψουμε τη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από πάρα πολλές εταιρείες και startups αλλά και όριμες εταιρείες για να στεγαστούν σε Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο δίπλα σε ερευνητικά εργαστήρια. Και το θέμα της καινοτομίας έχει να κάνει με τη διαχείριση της γνώσης η οποία παράγεται και πώς αυτό θα περάσει στην αγορά. Και στα πλαίσια αυτού συζητείται ένα δίκτυο, ο κόμβος καινοτομίας, ο οποίος έχει να κάνει με δίκτυο και των πανεπιστημίων αλλά και εταιριών και του ιδιωτικού τομέα για την διάχυση και την αξιοποίηση της διανοητικής περιουσίας η οποία αποκτάται στα πανεπιστήμια. Ο στόχος είναι να κάνουμε την Κρήτη ένα κόμβο πραγματικά όπου θα μπορεί να παρουσιάσουμε ότι έρχεται κάποιος στην Κρήτη όχι μόνο για το τουριστικό προϊόν, για την ομορφιά της Κρήτης, αλλά και για το εκπαιδευτικό, για την καινοτομία, να μάθει τι σημαίνει η κλιματική αλλαγή, πώς μπορεί να τη διαχειριστεί, τι κάνουν οι εταιρείες εδώ πέρα για να διαχειριστούν την κλιματική αλλαγή, τι κάνουν για την αγροδιατροφή, τι κάνουν για την κρητική διατροφή, αλλά πώς το εξελίσσουν αυτό επιστημονικά, τι κάνουν επίσης για την παράκτηση, οικονομία. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε έτσι με έναν τρόπο βιώσιμο όλα αυτά τα οποία έχουμε. Άρα λοιπόν όχι μόνο το ότι έχουμε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, αλλά και πώς το διαχειριζόμαστε αυτό το περιβάλλον. Αυτό θα είναι το νόημα του κόμβου καινοτομίας και ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΙΤΕ που μπαίνει μπροστά στην πρόταση, την περιφέρεια, τα ιδρύματα βέβαια και το Υπουργείο το οποίο μας συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Η επίσημη απαρχή μιας κοινής προσπάθειας όλων των Ιδρυμάτων και της Περιφέρειας Κρήτης με τη βοήθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, τον κύριο Παπαδράκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Έρευνας και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γεργιαζή, οι οποίοι είναι αρρωγοί όλων των προσπαθειών των αναπτυξιακών που γίνονται στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμπορευόμαστε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μαζί με τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, όλοι μαζί για τη δημιουργία του κόμβου καινοτομίας Κρήτης. Το όραμά μας είναι λοιπόν μια Κρήτη ισχυρά καινοτόμως ευρωπαϊκή περιφέρεια, μια Κρήτη που θα επιταχύνει τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μια Κρήτη που θα γίνει πόλος έλξης ανεπτυγμένων καινοτόμων επιχειρήσεων ευρωπαϊκή εμβέλεια και
Μια Κρήτη που, σαν συνέπεια όλων αυτών, θα δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης, υψηλά αμοιβόμενες, και θα συμβάλλει καθοριστικά στο μετασχηματισμό της παραγωγικής δομής της Κρήτης για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας διεθνώς ανταγωνιστικών. Που αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, θα έχει σαν συνέπεια τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της Κρήτης με όρους βιωσιμότητα και δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτό είναι το όραμα υποστηρίζει ο κόμβος καινοτομίας. Μια πρόταση που έχει μια ιστορία στην επεξεργασία της, έχει σήμερα συγκεκριμενοποιηθεί και με τον Υφυπουργό συμφωνήθηκαν κάποια συγκεκριμένα βήματα που θα έχουμε και από μεριάς του Υπουργείου και των αρμόδιων Υπουργείων, βήματα που θα συγχρονιστούν με τις προσπάθειες της περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη υποδομών φιλοξενίας επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υπηρεσιών, ενίσχυση των υπηρεσιών μέσα από την εταιρεία που θα διευρυνθεί και θα γίνει εταιρεία του τεχνολογικού πάρκου όλης της Κρήτης. Αυτό κατέληξε σε να συγκεκριμενοποιηθεί. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι ο ερευνητικός και τεχνολογικός ιστός της Κρήτης, τα πανεπιστήμια και το ΙΤΕ μπόρεσαν μετά από προσπάθειες, μετά από συζητήσεις, να έχουν ένα κοινό όραμα και μια κοινή προσπάθεια για να γίνει η Κρήτη το πρώτο κομμάτι, θα έλεγα, της συνεργασίας για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη του νησιού. Αυτό θα αποτελέσει, όπως είπα, ένα μεγάλο πλεονέκτημα και για τις άλλες περιφέρειες θα είναι ένα πρότυπο και πιστεύω προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα μπήκαν οι βασικοί πυλώνες για να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση. Ένας οραματικός σχεδιασμός της περιφέρειάς μας που είχε ξεκινήσει πριν από 5 χρόνια. Με τη συνεργασία των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του νησιού μας, με την περιφέρεια μπροστά, για να γίνει ο κόμβος καινοτομίας για την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία. Και θέλω να πω ότι και να εκφράσω τις ευχαριστίες σήμερα πάνω απ' όλα στους Πριτάνης και στον πρόεδρο του ΙΤΕ, σε όλη την Κρήτη. Τις ευχαριστίες γιατί αυτή η συνεργασία, η συνέργεια και η συμπόρευση δίνει το αποτέλεσμα. Ο πρώτος κόμβος καινοτομίας στη χώρα θα είναι στην Κρήτη. Γιατί δεν είναι μόνο ο τουρισμός, δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας. Είναι και τα ερευνητικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού που δίνουν μια ανάπτυξη, δίνουν εργασία, κοινωνική συνοχή σε όλα αυτά που εμείς οραματιζόμαστε για το νησί μας. Σε όλα αυτά βέβαια οφείλονται εκτός ευχαριστίες από τους Πριτάνης και τον πρόεδρο του ΙΤΕ, στον Αντώνη τον Παπαδεράκη, που όλα αυτά τα χρόνια είχε την ευθύνη για να μπορούμε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα, στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στον κύριο Κυριαζή, στους συνεργάτες μας, στο πρόσωπο της κυρίας Δασκαλάκη, σε όλους τους συνεργάτες μας από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, στο Μάξιμο το Σενετάκη, στο σημερινό Υφυπουργό Ανάπτυξης, γιατί μόνο όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Η ενότητα που υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια στο νησί, σήμερα δίνει το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα υπέρ της Κρήτης, υπέρ των νέων μας, υπέρ των νέων επιχειρήσεων που θέλουν να είναι στο νησί μας, που θέλουν να προχωρήσουν και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό.